είπαμε για τη μεσαία τάξη, Σάντρα. Είχαμε ρωτήσει και τον κύριο Σταϊκούρα εδώ. Προχθές στη Βουλή έδωσε τα στοιχεία του ΟΣΑ που προσδιορίζει τη μεσαία τάξη. Mm-hmm. Να δούμε και να καταλάβουμε λοιπόν βάσει αυτών των στοιχείων ποια είναι και να δούμε μετά αν ωφελείται ή αν δεν ωφελείται. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, με βάση λοιπόν το εισόδημα, μεσαία τάξη θεωρείται όταν μιλάμε για ένα άτομο ο φορολογούμενος που έχει εισόδημα από 6.294 έως 16.783. Αυτό σε μηνιαίο εισόδημα μεταφράζεται σε έναν μισθό από 449 έως 1.198, όχι απαραίτητα μισθό. Μεσαία τάξη, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, είναι όποιος έχει ετήσιο εισόδημα μόνος του. 6.294 ευρώ. Εγώ θα έλεγα ότι είναι στο όριο και κάτω της φτώχειας. Δεν θεωρείται το μεσαία μήνα τάξη. Το μήνα μιλάμε για κάτι ελάχιστα ακριβώς. Ευρώ, έτσι. Δεν είναι μεσαία τάξη αυτή, ας μου επιτραπεί να πω, και ας μην έχω τις γνώσεις του ΟΣΑ. Πάμε παρακάτω. Μιλώντας λοιπόν για ζευγάρι, το συνολικό του ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να είναι από 8.901 έως 23.834 ευρώ το μήνα. Σε μηνιαίο εισόδημα είναι λοιπόν μιλάμε για 636 έως 1.698 ευρώ. Και με ένα παιδί. Και με ένα παιδί πάμε από 10.901 έως 29.069, σε μηνιαίο δηλαδή εισόδημα 778 έως 2.076. Δηλαδή, Σάντρα μου, έχεις ένα παιδάκι με τον άντρα ζευγάρι, σου με 778. Ευρώ. Είσαι μεσαία τάξη. Νομίζω ότι δεν φτάνουν να πληρώσεις ούτε το ενίκιο όσο και τους λογαριασμούς. Δεν ξέρω βάσει ποιας λογικής έχουν βγει όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά με το κατώτατο μηνιαίο εισόδημα, μεσαία τάξη δεν νομίζω ότι μπορείς να χαρακτηρίσεις ούτε ένα άτομο, ούτε ένα ζευγάρι, ούτε ζευγάρι καμία με ένα παιδί. Καμία από αυτές τις κατηγορίες με το ελάχιστο εισόδημα που παρουσιάζεται εδώ δεν μπορεί να θεωρηθεί μεσαία τάξη. Θεωρώ ότι είμαστε στα όρια της φτώχειας. Ακριβώς. Ερωτηθείς λοιπόν ο κύριος Σταϊκούρα στη Βουλή. Παρουσίασε αυτά τα στοιχεία του ΟΣΑ για τη μεσαία τάξη από έως. Έχει δεχτεί πάρα πολύ έντονη κριτική από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τον κύριο Τσακαλώτο, από τον κύριο Χαρίτση και από άλλους.